Εγώ συμφωνώ καλά. Εμείς έχουμε δηλώσει από την αρχή ότι θα τηρήσουμε την εθνική στάση και θα ψηφίσουμε τη συμφωνία, διότι είναι καταστροφική εναλλακτική. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μπαλάφα. Νομίζω ότι ο κύριος Μπαλάφας είναι ειλικρινής όταν λέει ότι στην πραγματικότητα αυτή η διαπραγμάτευση, και το βλέπει κανείς αν κοιτάξει τα μέτρα. Αυτό το μνημόνιο δεν είναι το μνημόνιο εξωτερικού. Δεν είναι μνημόνιο Γιούνκερ, δεν είναι μνημόνιο των θεσμών. Τι είναι. Αυτό το μνημόνιο είναι μνημόνιο εσωτερικού. Έχει ονοματεπώνυμο, είναι το μνημόνιο Τσίπρα Καμένου. Έχουν κάνει συγκεκριμένες επιλογές και αλλάξαν τα μέτρα. Τα μέτρα τα οποία βάζουν στη θέση των αυξήσεων του ΦΠΑ, που είναι αυξήσεις οι οποίες είναι άμεσες προς τους φορολογουμένους, είναι μέτρα πολιτικής δειλίας. Αυτό που κάνουν είναι να μην φορολογήσουν κανένα φυσικό πρόσωπο και φορολογούν μόνο τις επιχειρήσεις. Το 26. Θα σας εξηγήσω. Πώς φορολογούν την επιχείρηση από το 26 στο 29, βάζουν έκτακτη εισφορά στην επιχείρηση, βάζουν τις εισφορές στις εργοδοτικές, τις αυξάνουν. Όλα αυτά γιατί. Γιατί αυτά τα μέτρα θα αναγκάσουν. Θα αναγκάσουν τον επιχειρηματία και τον κάθε επιχειρηματία να πάρει τους υπαλλήλους του και να τους βάλει στη μαύρη εργασία ή να τους απολύσει ή να πάρει την επιχείρησή του στον εξωτερικό. Και ο κόσμος. Να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Ακούστε το λίγο. Δεν είναι δύο λεπτά, είναι ο συλλογισμός. Είναι πόλεμος εναντίον των ανέργων. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει πόλεμο εναντίον των ανέργων. Αλλά το κάνει μέσω των επιχειρηματιών τους, οποίους υπερφορολογεί, ώστε να κρυφτεί από πίσω τους και έτσι ο υπάλληλος ο οποίος απολυθεί να βλέπει μπροστά του το αφεντικό του που τον απολύει και να μην βλέπει την κυβέρνηση που τον έχει οθήσει με την υπερφορολογία. Αλλά στο επίπεδο της φορολογίας θα σας πει τώρα η άλλη άποψη.